Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Κομνηνάκα, που από ό,τι κατάλαβα ήσταν εξ αρχής αντίθετη επιστολική ψήφος και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές. Δεν το θέλετε αυτό το μέτρο? Θεωρούμε ένα επικίνδυνο μέτρο και βέβαια δεν περιμέναμε να γίνει αυτή η στροφή που έκαναν άλλα κόμματα που αρχικά έδωσαν τη συνένεση και έχουν ευθύνη που έδωσαν τη συνένεση στην κυβέρνηση για ένα πολύ επικίνδυνο μέτρο που αλλοιώνει και τη μυστικότητα και το χαρακτήρα της εκλογικής διαδικασίας. Και να πούμε συγκεκριμένα, πέρα από αυτό που νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει, πιέσεις που σήμερα μπορεί να ασκούνται έτσι κι αλλιώς κατά την εκλογική διαδικασία, γιγαντώνονται και υπάρχει δυνατότητα να γιγαντωθούν όταν ο άλλος ψηφίζει μόνος του στο σπίτι, στο χώρο δουλειάς ή οπουδήποτε. Άρα μπορεί να γίνουν και πιο άμεσο ο έλεγχος και οι παρεμβάσεις. Και βέβαια υπάρχουν πολλά άλλα σοβαρά προβλήματα. Στο εξωτερικό, γιατί να παρέμβει κάποιος? Για να σου πει στον χώρο δουλειάς, ψήφισε το ΤΑΔΕ ή το ΔΥΝΑ. Για το λόγο που μπορεί και οργανωμένα και υπάρχει και εμπειρία, επειδή επικαλούνται πολλές φορές και τη διεθνή και ευρωπαϊκή εμπειρία, υπάρχουν τεράστια εμπειρία για έλεγχο ολόκληρων περιοχών, κόμματα που πηγαίναν σπίτι-σπίτι και συλλέγανε τις επιστολικές ψήφους, για περιπτώσεις που καήκαν ή βρεθήκαν στις κομματέρες. Άρα υπάρχει... δεν διαφωνείτε στο να ψηφίζει ο κόσμος? Έχετε ενστάσεις για τη διαδικασία? Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια? Έχουμε γενικά, πρώτα και κύρια, στο θέμα της επιστολικής ψήφου. Γιατί θεωρούμε αφενός ότι υπάρχουν πρόβλημα και στην νόθευση. Δείτε συγκεκριμένα, ποιος θα κάνει την ταυτοποίηση του εκλογέα στο εξωτερικό? Ένας κούριερ στην Μέση Ανατολή, στη Λατινική Αμερική, στην Αυστραλία. Ένας υπάλληλος της κούριερ θα ταυτοποιεί τον Έλληνα ψηφοφόρο που θα ψηφίζει, που θα παραλαμβάνει ή που θα στέλνει το φάκελο. Αλλά και την ίδια στιγμή η επιστολική ψήφος και για το εσωτερικό έχει και το πρόβλημα ότι αλλοιώνει και τον ταυτόχρονο χαρακτήρα της ψηφοφορίας. Δηλαδή άλλος θα ψηφίζει 15 μέρες πριν, άλλος 10, άλλος 5, άλλος 20. Και αυτό έχει προβλήματα, γιατί έχει μια σημασία η ταυτόχρονη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Θυμηθείτε σοβαρά περιστατικά που συνέβησαν πριν από τις εκλογές, για παράδειγμα στις τελευταίες εκλογές στο Ναυάγιο, στην Πύλο, ή οι δηλώσεις, θυμηθείτε στις πρώτες εκλογές, οι δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλου που τον έθεσαν και εκτός εκλογικής διαδικασίας έγιναν 2-3 μέρες πριν τις εκλογές. Ένας άνθρωπος που έχει ψηφίσει 15 μέρες πριν θα αναζητά να αλλάξει την ψήφο του? Υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα και γενικώς θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία διαμορφώνει μια παθητική στάση απέναντι στις εκλογές και όχι βέβαια και προσπαθεί να μην υπάρξει ενεργή συμμετοχή σε μια συλλογική διαδικασία. Και θεωρούμε ότι είναι προσχήματα τα όσα επικαλείται η κυβέρνηση περί της αντιμετώπισης της εποχής, γιατί η εμπειρία δείχνει ότι ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε η εποχή με αυτό το μέσο. Πολύ περισσότερο όταν αδιαφόρησε η ίδια για τους εποχιακά εργαζόμενους, για παράδειγμα το καλοκαίρι, όταν καταθέσαμε συγκεκριμένες τροπολογίες που έλεγαμε ότι και οι εποχιακά εργαζόμενοι και φοιτητές θα μπορούσαν να ψηφίζουν με ειδικούς καταλόγους στον τόπο εργασίας. Για να κλείσουμε το θέμα με το νομοσχέδιο, τα μόφυλα ζευγάρια. Δεν το ξέρουμε ακόμα, το μάθουμε σε λίγες ώρες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά κύριε Κομνηνάκα, έτσι κι αλλιώς το ΚΚΕ είναι αντίθετο με αυτό το νομοσχέδιο. Θα δούμε το νομοσχέδιο. Είμαστε αντίθετοι με αυτά που ακολουθούν, αν θέλετε, αυτό το νομοσχέδιο. Δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για τη ρύθμιση της συμβίωσης δύο ανθρώπων που μπορεί να γίνει με ελεύθερα ισότιμα και με όποιο τρόπο φυσικά επιλέγουν. Όμως αντικειμενικά η θεσμοθέτηση του γάμου ανοίγει αντικειμενικά το ζήτημα της τεκνοθεσίας και τα ζητήματα της κοινής γονικής μέρημνας. Και βέβαια εκεί υπάρχει... Θα είναι κανονικά και η υιοθεσία. Ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι δεν θα είναι, αυτά δεν ξέρω. Αλλά αντικειμενικά σε κάθε περίπτωση δεν έχει σημασία το τι... Η υιοθεσία είχε πει ότι θα είναι. Φωτήλα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καλά. Να πω. Ποιο είναι το ζήτημα? Ότι όταν μιλάμε σήμερα για τεκνοθεσία με 100 κάτι παιδιά στα ιδρύματα και πάνω από 2.500 αιτήσεις για υιοθεσία, είναι αντικειμενικό ότι ανοίγει για να μπορέσουν να μιλήσουμε στην πραγματικότητα για τεκνοθεσία, μιλάμε ή για το παράνομο εμπόριο παιδιών από το εξωτερικό ή για την, κατά τη γνώμη μας, πολύ αισχρή εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος με την εμπορευματική παρένθετη μητρότητα, στην οποία βέβαια, η οποία βέβαια ισχύει και έχουμε εναντιωθεί και για τα ομόφυλα και για τα ετερόφυλα ζευγάρια. Διαφωνείτε
Σε όλα. Γιατί εν με αυτό. Πραγματικά, εγώ ρωτάω, επειδή πολλοί τώρα τελευταία κολλάνε και ένσημα προοδευτισμού στον κύριο Μητσοτάκη και αναρωτιούνται μετά πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά. Είναι προοδευτικό το να μετατρέπεται επιπληρωμή μια γυναίκα σε μηχανή αναπαραγωγής, μια γυναίκα που έχει ανάγκη, γιατί να εμπορευματοποιείται με αυτόν τον τρόπο το γυναικείο σώμα, και όταν αυτή η υποτιθέμενη πράξη αλτρουισμού έχει τα ρήφα 20.000 ευρώ νόμιμα και άλλα πόσο μπορεί να έχει κάτω από το τραπέζι. Άκουσα κάτι, αν το άκουσα λάθος, κυρία Κομινάκα, είπατε ότι είστε θετικοί με το σύμφωνο συμβίωσης, έτσι δεν είναι? Είμαστε, κοιτάξτε, είμαστε θετικοί. Όχι, δεν... το λέω για το 2015, το ΚΚΕ ψήφισε όχι. Είμαστε... Εμείς το φέραμε το δεν είπαμε συμβίωση. Είμαστε θετικοί. Είπα ότι είμαστε θετικοί με το να ρυθμίζει ο καθένας τη συμβίωσή του με όποιο τρόπο επιθυμεί. Με ένα σύμφωνο. Ως κόμμα, κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε... Δεν θέλω να σπαγιδεύσω. Μόλις σας είπατε κάτι το οποίο το 2015 ψήφισε είπα... όχι. Ναι, γιατί και εκεί, αν θέλετε, αναλύσαμε και τη θέση μας συνολικά για το ζήτημα και για το τι δρόμους ανοίγουν και για τα θέματα της τεκνοθεσίας και γιατί εμείς ως κόμμα. Και ήρθε σήμερα. Και εμείς ως κόμμα... Δεν ξέρω και τι, δεν θυμάμαι γιατί ψηφίσατε το 1983 για το οικονομιακό δίκτυο, αλλά πάντα παίρνετε την πιο συντηρητική θέση. Δεν, αυτό θέλω να σας πω. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω αν θεωρείτε, πρόοδο αυτά που μόλις προείπα. Το σύμφωνο συμβίωσης είναι πρόοδο από το 2015 που δεν το ψηφίσατε. Εμείς ως κόμμα είμαστε υπέρ της ελεύθερης ισότιμης συμβίωσης των ανθρώπων που δεν εξαρτάται από κοινωνικούς καταναγκασμούς. Και προτείναμε ότι θα μπορούσε ο κάθε άνθρωπος μόνος του να έχει την κατοχήρωση, να κατοχυρώνεται η ασφάλειά του, η υγεία του, η πρόνοια και να μην εξαρτάται από διάφορους οικονομικούς καταναγκασμούς που καταλήγουν στα διάφορα σύμφωνα και στο γάμο.